που είχα συναντήσει τον Γέροντα για πρώτη φορά το 1987. Αφού τελειώσαμε τις εξετάσεις του Ιουνίου, πήγα στον Γέροντα, μας μίλησε σε όλους μαζί όπως είχαμε πάει και τον είδα στη συνέχεια προσωπικά. Εκεί του είπα για τον πόθο μου που σκέπτομαι να γίνω μοναχός και μου έκανε εντύπωση η ελευθερία που είχε ο Γέροντας. Με ρώτησε αν θες να πας σε κοινόβιο ή σε ιδιόρυθμο. Και ξέρουμε όλοι πως τα ιδιόρυθμα τότε κάπως ήταν σε παρακμή. Αλλά παρόλα αυτά όμως με ρώτησε αν θέλω να πάω και σε ιδιόρυθμο μοναστήρι. Και αφού το είπα Γέροντα όπου εσείς μου προτείνετε, σταμάτησε, έπλεκε κουμποσχοινάκι, σταμάτησε να πλέκει και σήκωσε ψηλά το κεφάλι, κοίταξε αρκετά ώρα, κοιτούσε ψηλά στον ουρανό και στη συνέχεια γυρίζει, με κοιτάει και μου λέει «Θέλεις να πας σε κελί?» Και του λέω «Γέροντα όπου εσείς μου πείτε». Μου λέει «Θα πας στον παπά Ισάκ τον Λιβανέζο, θα ωφεληθείς πάρα πολύ στη συνοδεία του. Είναι δικό μου παιδί, τον έχω αναλάβει ως μεγαλόσχημο μοναχό. Εκεί θα ωφεληθείς πολύ και όταν θα χρειαστεί θα βγεις έξω να διακονήσεις τον κόσμο». Οπότε μετά από ένα χρόνο, το 88, μου είπε πλέον ότι θα πας μαζί με τον πατέρα Θεόδωρο, να ανοίξετε το Μολυβδοσκέπαστο, που είναι ένα μοναστήρι στα σύνορα, που σύνορα δεν είναι. Ναι, και άλλοτε πάλι στον Γέροντα είχε πει ότι πήγαινε εκεί και θα δεις τι θα γίνει και εγώ θα είμαι κάθε μέρα εκεί. Και όντως η παρουσία του Γέροντα, του Αγίου πλέον Παϊσίου, είναι πολύ ζωντανή στο μοναστήρι. Και αυτό φαίνεται κυρίως όταν έρχονται δαιμονισμένοι για να προσκυνήσουν ή να διαβαστούν, διαμαρτύρονται διότι τους διώκει κάποιος Παΐσιος μοναχός ή άλλοι το λένε άλλοτε Άγιο Παΐσιο, ο οποίος τον ονομάζουν προστάτη της Μονής μαζί με την Παναγία. Και όταν πήγαινε κανείς στον Γέροντα, αυτό που προέτρεπε συνήθως ήταν να βρείτε ένα πνευματικό, να εξομολογήσετε και να κοινωνείτε. Τους έλεγε εκεί θα τα ρεγουλάρετε όλα. Και αυτό που ήταν έτσι κύριο χαρακτηριστικό της διδασκαλίας του, που το τόνιζε συνέχεια, ήταν να έχετε καλούς λογισμούς. Αυτό επαναλάβανε συνέχεια. Καλούς λογισμούς. Και έλεγε ότι ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια πολύωρη αγρυπνία. Και τότε μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση που επέμενε ο Γέροντας και τόνιζε συνέχεια αυτό τους καλούς λογισμούς. Και τώρα σαν πνευματικός βλέπω οι λογισμοί πόσο ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και τώρα ας πούμε φέρνουν στη σκέψη μου αυτό το πράγμα του Γέροντα. Και επίσης ο Γέροντας ήταν της γνώμης να ανοίγουν μοναστήρια έξω στον κόσμο και γι' αυτό πολλούς αγάμους κληρικούς που εργαζόταν στις Μητροπόλεις και θέλανε να πάνε στο Γενόρος τους προέτρεπε να ανοίγουν μοναστηράκια που είναι έξω στον κόσμο. Διότι έλεγε τα μοναστήρια είναι πνευματικές οάσεις εκεί όπου θα αναπαύονται οι άνθρωποι και θα βοηθούνται. Μου έλεγε τότε ότι αφού πάτε στο μοναστήρι θα αλλάξουν τα πράγματα με τη Βόρειο Ήπειρο, θα ανοίξουν τα σύνορα και έτσι το μοναστήρι θα βοηθήσει πάρα πολύ την Βόρειο Ήπειρο. Και είχα πάει κι άλλη μια φορά παλαιότερα με έναν φίλο μου, ο οποίος του είπε πως Γέροντα μέσα στη Βόρειο Ήπειρο δεν έχουν εκκλησίες, δεν λειτουργούνται οι άνθρωποι κλπ, δεν μπορούμε να πάμε. Και του λέει ο Γέροντας, ποιος σου είπε δεν μπορούμε να πάμε? Θέλεις να περάσω από τα Γιάννενα, να σε πάρω και να πάμε? Που ίσως ο Γέροντας με πνευματικό τρόπο ή όπως επέτρεπε ο Θεός να πήγαινε μέσα και να στήριζε τους πιστούς. Και μας είπε ότι πηγαίνοντας στο μοναστήρι θα αλλάξουν τα πράγματα, θα ανοίξουν τα σύνορα και το μοναστήρι θα βοηθήσει πολύ την Βόρειο Ήπειρο. Ερχόταν όταν ήταν στην Κόνιτσα. Ναι. Και λίγο πριν το μοναστήρι
στο Μπουραζάνι και είχε γίνει το εξής γεγονός. Ήταν με τον Εμφύλιο, όπου έκαναν επίτευξη στον Γέροντα και σε δύο ακόμα, στον Τηλέμαχο και στον Διονύση. Πήραν τα ζώα τους, φόρτωσαν 3 οπλοπολιβόλ, 4 και σφαίρες και τους οδήγησαν στο Μπουραζάνι. Την εποχή εκείνη, όποιος είχε ζώα, υποχρεώνονταν τότε να κάνει ορισμένες μεταφορές πολεμοφοδίων των ανταρτών. Ήταν υποχρεωμένος να τα κάνει και βάσει αυτό. Και σε έπαιρναν ορισμένες περιπτώσεις όπου είχαν ανάγκη για να μεταφέρουν πολεμικό υλικό που χρειάζονταν οι αντάρτες, σε όποιο σημείο ήθελαν. Εκείνη την ημέρα μας πήραν τον Παΐσο τότε, τον Αρσέν που λεγόταν τότε. Δεν λιγότανε Παΐσος, ήταν Αρσένες που λιγόταν. Είναι αυτοί που ήρθαν από την Καπαδοκία και εγκαταστάθηκαν εδώ στην Κόντζα μαζί με την οικογένειά του, τον πατέρα, τη μητέρα και τα αδέρφια. Και εκείνη τη μέρα μας πήρανε αγκαρία τον Αρσέν που λιγόταν τότε, τον Τηλέμαχο Νάτση και εμένα και του Διονύση. Μας πήρανε ένα απογευματάκι να μεταφέρουμε με τα πολεμοφόδια στον Μπουραζάν. Αφού μας φόρτωσαν τα ζώα από εδώ από την πλατεία σχεδόν, γιατί αφού είχαν η αποθήκη εκεί, φτάνοντας στο Μπουραζάν, δεν υπήρχε γέφυρα η παλιά. Είχε χαλάσει η γέφυρα. Και είχαν φτιάξει μία καινούργια γέφυρα με βαρέλια, η οποία ήταν απάνω στο νερό, ήταν δεμένη με διάφορα σχοινιά εκεί. Αφού περάσαμε τα περαία παλιά, μας κράτησαν από εκεί πέρα, άρχισαν να μας ρίχνουν να μας σφαίρες με το πολυβόλο. Ο Αρσέντς τότε μας είπε: καθίστε κάτω. Τα μπρούμετα μάλιστα καθίστε κάτω. Αυτός ήταν όρθιος και προσευχόταν όλη την ώρα. Εμείς βέβαια οι δύο ήταν κάτι πέτρες, μάρμαρα εκεί, είχαμε σκύψει κάτω και κρυβόμαστε από τις σφαίρες. Βλέπαμε εντωμεταξύ αυνού τους δύο απέναντι πότε έβαζαν με το πουλιβόλο, γιατί άλλαζαν τα δεσμίδες εκεί μέσα. Αφού μαρσέρζαν όσες σφαίρες χίλιες που είχε το κυβότιο εκεί, ο Αρσένς τότε, όχι Άγιος εδώ, προσευχόταν συνεχώς. Και λέγει, αφού τελείωσαν αυτά τα πολεμοφόδια, ο Τηλέμαχος και εγώ δεν είχαμε τίποτα άλλο να κάνουμε, ρίξαμε πέτρες απέναντι στους δύο αντάρτες, ρίξαμε πέτρες. Ο Αρσένς τότε μας είπε, δεν υπάρχει λόγο να ρίχνουμε πέτρες. Εκείνη την ώρα όλος ο χώρος του Μπουραζανίου είχε καλυφθεί από μία ομπρέλα λευκή και κίτρινη συγχρόνως. Μία τέτοια ομπρέλα που κάλυπτε όλο το χώρο του Μπουραζανίου. Καταλάβατε, κάλυπτε όλο το χώρο του Μπουραζανίου. Οπότε ήμασταν μέσα εκεί, όλη ώρα ήταν καλυμμένος ο χώρος από μία ομπρέλα. Βέβαια ο Παΐσος όλη την ώρα προσευχόταν προς το... Αλλά ήταν όρθιος, από τότε έδειξε ότι είχε κάτι, ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούσε να το έχει οπωσδήποτε, αυτή την ευτυχία να μπορεί να μη υποστεί ζημίες μετά από τόσους πυροβολισμούς. Ήταν από τότε, από το Θεό, φτιαγμένος να φτάσει εκεί που έφτασε ο Άγιος Παΐσιος. Έλεγε το εξής, μου έλεγε ότι θα έρθει καιρός που δεν θα υπάρχουν άπιστοι πάνω στη γη. Θα ψάχνεις να βρίσκεις άπιστο άνθρωπο και δεν θα βρίσκεις. Λέει, θα λυπηθεί ο Θεός τον κόσμο στο χάλι που θα φτάσει και θα φανερώσει ένα σημείο. Αλλά αυτό το σημείο, λέει, να ξέρεις ότι δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία. Και η πίστη αυτή δεν θα έχει τόση αξία, γιατί τώρα
θέλω και πιστεύω από μόνος μου. Ενώ τότε θα αναγκαστεί κανείς να πιστέψει. Και μάλιστα λέει, θα έρχονται, θα σε τραβάνε από το χέρι. Και το έκανε παραστατικά, σηκώθηκε, με έπιασε από το χέρι και με τραβούσε. Και μου λέει, να έτσι θα σε τραβάνε και θα σου λένε, πες μας κάτι για τον Χριστό. Εσύ θα τους λες, δεν ξέρω, και θα σου λένε, πες μας ό,τι ξέρεις. Και επίσης για τα χωριά μας έλεγε ότι θα έρθει καιρός που στα χωριά δεν θα βρίσκεις οικόπεδο για να χτίσεις. Θα γεμίσουν πάλι τα χωριά. Είχα πάει μια φορά λοιπόν και τον είχα βρει να είναι κάπως αγανακτισμένος. Και ενώ ξεκινήσαμε να συζητάμε, μου έλεγε, ακούσε εκεί. Ακούσε εκεί, συνέχιζε πάλι την συζήτηση και διέκοντε πάλι, ας πούμε, ακούσε εκεί, ακούσε εκεί. Και λέω, Γέροντα, τι συνέβηκε? Να, λέει, ήρθαν κάποιοι στρατιωτικοί εδώ και μου είπαν, λέει, ότι οι Τούρκοι θα έρθουν μέχρι τα Εξαμήλια στην Κόρινθο. Και θύμωσα, λέει, αγανάκτησα και τους είπα, είστε και στρατιωτικοί, τους έδωσα, λέει, ένα ξεσκόνισμα. Έτσι έλεγε ο Γέροντας, τους έδωσε ένα ξεσκόνισμα, λέει, τους είπα, λέει, δεν ντρέπεστε, λέει, λέτε τέτοια και μετά ο κόσμος θα περιμένει τους Τούρκους στην Κόρινθο. Και μου λέει, τα εξαμήλια που αναφέρει ο Άγιος Κοσμάς δεν είναι ούτε τα εξαμήλια της Κορίνθου, ούτε τα εξαμήλια της Κύπρου, ούτε της Βορείου Ηπείρου. Τα 6 μίλια, λέει, που αναφέρει ο Άγιος Κοσμάς είναι τα 6 μίλια του Αιγαίου. Είναι η Φαλοκρηπίδα από όπου θα ξεκινήσει ο πόλεμος με την Τουρκία. Ναι. Και την Κωνσταντινούπολη, λέει, θα μας την δώσουν, διότι αφού τελειώσει ο πόλεμος, οι μεγάλες δυνάμεις θα διεκδικούν όλη την Κωνσταντινούπολη. Και επειδή θα υπάρχει κίνδυνος νέας σύραξης, θα συμφωνήσουν οι μεγάλες δυνάμεις να την δώσουν στην Ελλάδα, που της ανήκει, όχι όμως επειδή μας αγαπάνε, αλλά για να λύσουν το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί. Και έτσι θα πάρουμε πάλι, μου λέει, την Κωνσταντινούπολη. Όπως επίσης και για την Βόρειο Ήπειρο, μου είχε πει ότι θα ελευθερωθεί η Βόρειος Ήπειρος, θα αλλάξει ο χάρτης, θα δημιουργηθεί ένα γεγονός όπου κάποιοι παλαβοί, λέει, από εδώ και κάποιοι παλαβοί από εκεί θα ελευθερώσουν την Βόρειο Ήπειρο και οι μεγάλες δυνάμεις στο τέλος θα πούνε ότι έγινε, έγινε και έτσι θα ελευθερωθεί η Βόρειος Ήπειρος. Τον είχα ρωτήσει λοιπόν, λέω, Γέροντα, τι λέτε, λέω, ο Αντίχριστος στην εποχή μας θα είναι, στις ημέρες μας? Και έκατσε σιωπηλός πολλή ώρα και ένιωσα και άσχημα, γιατί, λέω, τον δυσκόλεψα με την ερώτησή μου και σκεπτόμουν να ρωτήσω κάτι άλλο. Και μου λέει, γύρισε, με κοίταξε και μου λέει, έτσι φαίνεται, λέει, πως θα είναι στις ημέρες μας. Εχθές είχε έρθει κάποια δαιμονισμένη και ενώ ξεκινήσαμε και διαβάσαμε τις ευχές, πήρα το σταυρουδάκι αυτό, το οποίο είναι έργο του Γέροντα, του Αγίου Παϊσίου, και ενώ πήγαινα να την σταυρώσω, έκανε προς τα πίσω, έτρεμε και λέει ότι τον σταυρό αυτό τον έχει σκαλίσει με τα χέρια του και με πολύ προσευχή ο Άγιος Παΐσιος. Και μέσα, λέει, αυτός ο σταυρός, αφού την ρώτησα, έχει κάτι άλλο ο σταυρός αυτός, και μου λέει, ένα κομμάτι από τον σταυρό του Χριστού. Ναι. Και μάλιστα λέει ότι αυτόν τον σταυρό τον έκανε σε μια σπηλιά όταν ήταν ο Γέροντας στο Σινά και εκεί, λέει, πηγαίναμε εμείς και τον πειράζαμε και αυτός, λέει, γελούσε με μας, αλλά μας αγαπούσε, λέει, και μας, μας αγαπούσε κιόλας. Και τον έκανε, λέει, το σταυρό αυτό με πολύ προσευχή για να βοηθάει ο σταυρός τους ανθρώπους. Ναι, ο σταυρός είναι αυτός. Και άλλοι δαιμονισμένοι πολλές φορές φωνάζουν και λένε ότι ο Παΐσιος μας διώχνει. Και ο Παΐσιος, λέει, είναι εδώ μέσα, τον βλέπουμε. Πολλές φορές ένας δαιμονισμένος μου έλεγε ότι κάθεται στο αριστερό, στο αριστερό αναλόγιο. Ναι. Και λέει, αυτός μας διώχνει, λέει, και αυτός προστατεύει τη Μονή.
ήρθε ο Πάτερ Παΐσιος, ο γνωστός Αγιορείτης και τελευταίος καταταγής μεταξύ των Αγίων από τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτός έμεινε εδώ 4 χρόνια, το 1958 μέχρι το 1962. Εφρόντισε, γιατί ανακαίνισε το μοναστηριό και με τις προσπάθειές του το βοήθησε και ο κόσμος πολύ. Χτίστηκαν αυτά τα κοιλιά απέναντι. Έγιναν τα πατώματα, η πλάκα βεβαίως απάνω, η τσιμέντα. Και εν συνεχεία τα χωρίσματα και έγιναν 8 κελιά. Τελευταία έκτασε το δικό του χαλί, χιλί. Το μικράκι εκείνο πέρα στη γωνία. Το μικρότερο από όλα τα κελιά. Η προσφορά του ήταν μεγάλη, η ηλική προσφορά. Αυτό το βλέπουν και το τονίζουν όλοι οι κάτοικοι. Η μεγαλύτερη όμως ήταν η πνευματική του προσφορά. Αυτός την ημέρα δούλευε, ήταν και τεχνίτης μαραγκός. Και το βράδυ προσεύχονταν. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι για τον καλό γερό η νύχτα δεν είναι ποτέ μεγάλη, είναι μικρή. Δεν φτάνει δηλαδή να προσεύχεται ο άνθρωπος. Πήγαινε στα σπίτια των αδυνάτων, των αρρώστων και τους ενίσχυε. Και περισσότερο ενίσχυσε αν είναι ορθόδοξοι πολλοί κάτοικοι οι οποίοι είχαν σε επαφή με μια Ευαγγελική σφικοφωλιά. Ένας κονησιώτης στο στρατό εψώνησε αυτή την αρρώστια. Και οι άνθρωποι, μη γνωρίζοντας τη πίστη της Ορθοδόξου, έρχονταν σε επαφή με αυτούς με κίνδυνο να αλλάξουν πιστήσεις. Να γίνουν Προτεστάντες Ευαγγελικοί. Αυτός με τον τρόπο του, με την καλοσύνη του, με τις γνώσεις του, με την αγάπη που έδειξε ο κόσμος προς αυτόν και αυτός προς τον κόσμο, σταμάτησε αυτό το ρεύμα, ας πούμε, προς τους Ευαγγελικούς. Και νομίζω ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη του προσφορά. Και ακόμα μεγαλύτερη ήταν ότι έδειξε εμπράκτος την ασκητική ζωή που είναι του κύριων χαρακτηριστικών της Ορθοδόξου διδασκαλίας. Λίγα να έχει ο άνθρωπος να ικανοποιείται στα ολίγα, να μην γίνει θύμα, να αποκτήσει και άλλα και άλλα και χάνει την αληθινή του, τον αληθινό του προορισμό. Ήδη εδώ γινόταν πανηγύρι, εδώ μέσα οι χωροί. Υπάρχει μια φωτογραφία παλιά που χόρευαν, αλλά τότε είχε άλλη έννοια το πανηγύρι. Μόνο στα πανηγύρια επέτρεπαν οι Τούρκοι να γλεντούν, οι Ρωμιοί. Και ήταν σεμνά τα πράγματα. Σιγά σιγά όμως εξεχείλησαν. Και ο Πάτερ Παΐσιος είπε να μην γίνεται εδώ μέσα ο χώρος, εδώ σε αυτόν τον χώρο. Αλλά γίνει έξω από το μοναστήρι.
Ήταν η πρώτη ρήξης. Έφυγε, επενέβησαν ο δήμαρχος και άλλοι παράγοντες εδώ, το σταμάτησαν. Ήδη κάθισε ένα χρόνο ακόμα. Δεν έφερε αποτέλεσμα. Και έτσι έφυγε από εδώ. Έφυγε αυτός, αλλά έμενε τα λόγια του που έλεγε και οι πράξεις του που έκανε. Διότι το μάτι είναι πιο πιστό από το αυτή. Δεν έλεγε μόνο να ακούνε, έκανε και ο ίδιος να τον βλέπουν οι άλλοι. Έχοντε δεν ξαναήρθε εδώ. Εν συνεχεία συνέχιστηκαν οι εργασίες έως αυτή τη στιγμή. Βέβαια, και τα λίγα χρόνια που έμεινε εδώ πέρα ήταν αρκετά για τη διδασκαλία των κατοίκων. Ο Θεός τον προόριζε για κεντρικότερο σημείο που είναι το Άγιον Όρος. Εκεί τον έβλεπαν πλήθη προσκυνητών, πλήθη πιστών. Και τώρα με την Αγία κατάταξή του, μαθαίθηκε σε όλο τον κόσμο και εκτός Ελλάδος, σε όλο τον Ορθόδοξο Ευρωπαϊκό κόσμο. Και έτσι αποδείχθηκε η μεγάλη αλήθεια ότι οι Αγιώτες είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Οι Αγιώτες, άμα είναι ένας Άγιος, φέρνει αποτελέσματα να έχουμε την ευχή του. Σας είπα ότι οι πράξεις του είναι ανώτερες από τη διδασκαλία πολλές φορές. Υπήρξε ένας γέροντας στην Κάτω Κόνησα, ο οποίος βρισκόταν σε επελπιστική κατάσταση. Άρρωστος, είχε θυματίωση. Η θυματίωση τότε ήταν δύσκολο να θεραπευθεί, σαν τον καρκίνο σήμερα. Πηγαίνει λοιπόν να τον δει και εκείνος του έκανε τα παραπονά του. Έχω φυσικό θυματίωση στην εργατική, φυσικό, αντιφυσικό. Δεν έχεις τίποτα, του λέει. Τότε είναι καράμελα. Δεν μπορείς στο στόμα αυτός, την παίρνει από το στόμα του. Ο Πάτερ Παΐσιος την έφαγε. Για να τον πείσει ότι δεν έχει να μην δυσκολεύει την κατάσταση. Να την απαλύνει, να τον διευκολύνει τον άνθρωπο. Φαντάσου, έφαγε από μισοφαγωμένη το λουκούμι, λουκούμι ήταν. Που να ήταν σήμερα να ακούσει αυτά τις αστήριξες απόψεις μερικών που λένε ότι η Θεία Κοινωνία μεταδίδεται και να χρησιμοποιήσουν πολλές λαβίδες. Θα εξανίσθητο το. Εγώ λέγομαι Παύλος Σέρας, είμαι 67 ετών και μόνιμος κάτοικος εδώ, Κουνίτσης. Είχα την τύχη να γνωρίζω από κοντά τον Άγιο τον Παΐσιο. Έφυγε για το μονιστομείο. Μόλις πηγαίνω πάνω, εκεί ο Πάτερ Χεροβή με περίμενε με τον Πάτερ Παύλο. Μπαίνουμε στην εκκλησία μέσα και ξεκινήσαμε κατευθείαν τον Εσπερινό. Μόλις ήταν για να κάνουμε την είσοδο για το φως Ελαρών, όπως κάνω όλα τα χρόνια εγώ που πάω και βοηθάω τους γέροντες, πήγα να πάρω μία συγκεκριμένη κολονίτσα με τη λαμπάδα, την οποία βγαίνω έξω για την είσοδο. Μου λέει ο Πάτερ Χεροβίμ ότι Παύλο, μην παίρνεις αυτή. Μου λέει, είναι μεγάλη γιορτή αύριο, πάρε την άλλη που έχει το σταυρό έξω.
Σβήνω τη λαμπάδα, τη βάζω στη θέση της, γυρίζοντας έξω πήρα την άλλη. Βγήκαμε τώρα και όπως ήμουν έξω από το ιερό, ξεκινήσαμε να ψάλλουμε οι τρεις μας το φως ελαρών. Λοιπόν, τελείως ασυναίσθητα μου συνέβη ένα γεγονός. Ο πάτος από τον κορμό που κρατούσα της λαμπάδας, του στήλου, μου ήρθε ξαφνικά στο στήθος μου πάνω. Ασυναίσθητα χωρίς να καταλάβω ότι τον έχω εδώ. Και γυρίζοντας τώρα το κεφάλι και το πρόσωπό μου, κοιτάζοντας τη λαμπάδα, γιατί ήταν πολύ ψηλά τώρα η λαμπάδα, έκανα ελαφρώς αριστερά το βλέμμα μου και βλέπω στον τρούλο πάνω, μέσα σε ένα άσπρο σύννεφο, τον Άγιο τον Παΐσιο. Λέω, κατέβασα τα μάτια μου κάτω, σαν να φοβήθηκα, και μετά από 30-40 δευτερόλεπτα, δειλά-δειλά, γυρίζω και ξανακοιτάζω πάλι. Μόλις κοίταξα πάνω, παιδιά, είδα τον Άγιο τον Παΐσιο, μέσα στο συννεφάκι. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, μου παγώσαν οι τρίχες της κεφαλής μου. Τα νύχια, ένιωθα ότι τελειώνω σε λίγο, δηλαδή αν ήταν 2 βαθμούς ακόμα το πάγωμα, θα είχα μείνει κολώνα. Λοιπόν, και λέω, Παναγία μου, λέω, τι είναι αυτό που μου συμβαίνει σήμερα, δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Τέλος πάντων, τελειώνει η εκκλησία, καθόμαστε έξω από το χαγιά, εμείς οι τρεις. Εγώ ήμουν χλωμός και παγωμένος. Με ρώτησε, ή ο πάτερ Παύλος ήταν ή ο πάτερ Χερουβίμ. Τι έχεις, τίποτα, γιατί είσαι έτσι. Λέω, θα σας πω κάτι, γέροντα, λέω, μου συνέβη ένα γεγονός εμένα μέσα στην εκκλησία. Μου λέει, τι γεγονός. Λέω, το και το και το. Τι λες, βρε παιδί μου. Και πριν τελειώσω την κουβέντα μου, μου λέει ο πάτερ Παύλος ότι, Παύλο, μη μου λες τέτοια, μου λέει, γιατί θα τρελαθώ. Γιατί ένιωσα κι εγώ σήμερα, λέει, ότι κάτι συμβαίνει μέσα στην εκκλησία. Κοιτούσα δεξιά, αριστερά, λέει, αλλά δεν μπορούσα να εξηγήσω τι είναι αυτό που συμβαίνει. Χωρίς, δεν τον είδε βέβαια αυτός, τον Άγιο τον Παΐσιο. Λοιπόν, από εκείνη την ώρα δεν μπορώ να συνέρθω καθόλου. Μόλις λέω το γεγονός, μου σηκώνει τη τρίχα, είμαι παγωμένος και για να βρω μία λύση, γιατί εγώ νόμιζα ότι βλέποντας αυτό το συμβάν, ότι θα πετάω στα σύννεφα. Τι καλύτερο από αυτό να δεις ένα πράγμα, αυτό το όραμα, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο και συμβουλεύτηκα στο Άγιον Όρος, ένα γέροντα, και μου είπε, μου λέει, αυτό είναι ένα θείο δώρο, μου λέει, και είναι δικό σου αποκλειστικά. Αυτό το πράγμα, λέει, το βλέπουν πολύ λίγοι, μου λέει, στο Άγιον Όρος, μου λέει, και να το κρατήσεις σαν κόρο οφθαλμού. Σας πληροφορώ ότι το βράδυ που πήγαμε για να φάμε, δεν μπόρεσα να πιω ούτε νερό, ούτε μία κουταλιά. Ο ύπνος μου το βράδυ, βγαίνω από το κελάκι που πάω, που μένω, που βοηθάω πάνω, και ξημέρωσα έξω από την εκκλησία, στα σκοτεινά, δεν με έπιανε ο ύπνος. Δηλαδή, είναι ένα συμβάν που αυτοί που θέλουν θα το πιστέψουν, αυτοί που δεν θέλουν, ας μην το πιστέψουν. Εγώ πάντως τον Άγιο τον είδα, παιδιά, και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα δώρα μου που μου έδωσε ο Θεός. Εγώ στο μοναστήρι πάνω, επειδή πηγαίνω τα τελευταία 10 χρόνια, έχω χάσει και τη γυναίκα μου τώρα πρόσφατα, πηγαίνω, τα βράδια φέρνω γύρα μες στην εκκλησία, ετοιμάζω τραπέζες, ετοιμάζω τα πάντα. Λοιπόν, δεν είδα ποτέ έστω μία σκιά που να περάσει από το μυαλό ότι τι ήταν αυτό το περίεργο. Εγώ τον είδα καθαρά και πεντακάθαρα. Μόνο που δεν είχα μία φωτογραφική μηχανή να τη γυρίσω πάνω για να τον βγάλω, για να γίνω πιο πιστικός στον κόσμο. Και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό το θείο δώρο.